αυτή είναι από αυτές τις δομές φροντίδας ηλικιωμένων, όπως είπατε ακριβώς, τις οποίες φροντίσαμε εμείς να μην κλείσουν μέσα στην κρίση και μέσα στους μήνες της πανδημίας. Και αυτό ακριβώς διότι πολλές φορές σε ηλικιωμένους συμπολίτες μας παρέχονται εδώ πέρα υπηρεσίες και κάποιες νοσηλευτικές υπηρεσίες, τις οποίες δεν μπορούν να λάβουν στο σπίτι τους. Οπότε, βέβαια, όπως συζήτησα και με τους υπεύθυνους της δομής αυτής, η επισκεψιμότητα ήταν πολύ χαμηλότερη τις ημέρες του κορονοϊού, όμως πολλοί συμπολίτες μας ηλικιωμένοι είχαν την ανάγκη να λάβουν τις υπηρεσίες από μια τέτοιου τύπου δομή, οπότε την επισκέπτονταν καθημερινά, ακόμη και τις μέρες αυτές. Μου είπαν τώρα οι υπεύθυνοι ότι η επισκεψιμότητα το τελευταίο δεκαήμερο έχει ανέβει αρκετά. Συζήτησα και εγώ με κάποιους ηλικιωμένους, οι οποίοι έρχονται εδώ, ξέρετε, τα κηφί, από τη μία παρέχουν κάποιο νοσηλευτικού τύπου φροντίδα και τη χορήγηση κάποιων φαρμάκων, είτε για ανθρώπους με διαβήτη και μπορούν και τους φροντίζουν με τέτοιου τύπου υπηρεσίες. Αλλά από την άλλη, μπορεί να δίνουν και φαγητό σε κάποιους ηλικιωμένους που να τρέφονται εδώ πέρα, να μπορούν να ξαπλώνουν το μεσημέρι, αν τέτοια είναι η ανάγκη τους. Οπότε είδαμε και τους ίδιους ηλικιωμένους. Είναι χαρούμενοι, νομίζω, που σιγά σιγά μπαίνουμε με μια υπεύθυνη στάση πάλι σε κάποια σχετική ομαλότητα στην καθημερινότητα. Και αυτό που κοιτάμε είναι πώς, και το έχω στο μυαλό, πώς μπορούμε να δούμε και με την περιφέρεια, με το ΠΕΠ δηλαδή της περιφέρειας και το Δήμο, αν μπορεί να ανοίξει άλλο ένα κηφί στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Σας άκουσα να λέτε ότι ήσασταν προβληματισμένοι αν έπρεπε